Πρώτη συναυλία. Ευχαριστώ, αμήν. Επιτέλους. Πρώτη συναυλία στο εξωτερικό, στο Τελ Αβίβ. Ναι. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Κοίταξε, είχαμε. Δυστυχώς ακυρώθηκε και η περσινή προγραμματισμένη συναυλία εκεί πέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Το Ισραήλ έχει εμβολιαστεί από πολύ νωρίς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ξεκινήσαμε σε μια συμφωνία για μια συναυλία. Εν τέλει άνοιξε και δεύτερη μέρα και πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν ότι από 4.000 κόσμου που ήταν τα περιοριστικά μέτρα για το γήπεδο, θα είναι ελεύθερο, δηλαδή θα μπορούν να βάλουν μέχρι και 10.000 κόσμου. Εκεί καλά 10.000 κόσμο. Εδώ τι θα κάνουμε, πότε θα επιστρέψει ο Νίκος Βέρτης στην Ελλάδα? Κοίταξε, από ό,τι βλέπω τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Αλλάζει η ψυχολογία μας, νομίζω. Εμβολιάζεται ο κόσμος. Βοηθάει πολύ και ο καιρός. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και από ό,τι ακούμε, έτσι, επίσημο-ανεπίσημα, αρχές Ιουνίου περίπου θα μπορούμε κι εμείς να επανέλθουμε στη δραστηριότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Αρχές Ιουνίου, ραντεβού στο Ήτον. Πρώτο Θεός. Την καραντίνα σου πώς την πέρασες? Εγώ την πέρασα πάρα πολύ, περπατώντας πάρα πολύ. Δηλαδή, έγινα ένα με το βουνό, δεν σου κρύβω. Δεν ήσουν εδώ στην Αθήνα. Ήμουν εδώ στην Αθήνα, αλλά έπαιρνα τα βουνά. Σχεδόν κάθε μέρα ανέβαινα στο βουνό. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, έτσι, να ερεμήσω, να σκεφτώ, να βλέπω τα πράγματα κυριολεκτικά υψηλού. Και θέλω να. Το μόνο που θέλω, έτσι, και εύχομαι, τουλάχιστον για εμένα, είναι να μην ξεχάσω αυτή την περίοδο που περάσαμε, έτσι, της καραντίνας, και όταν τα πράγματα αλλάξουν και θα αλλάξουν πάλι σύντομα, έτσι δεν γίνεται αλλιώς, πίσω στο κεφάλι μας να έχουμε ότι στη ζωή μας τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μέσα στην καραντίνα όμως κυκλοφόρησες και το νέο σου τραγούδι. Ναι. 1,5 εκατομμύρια views σε ένα μήνα. Ναι, το Κοίτα. Ένα πολύ όμορφο, μια όμορφη λαϊκή μπαλάντα. Κοίτα πώς με κατάντησε. Και άλλα τραγούδια, τα οποία ακολουθούν και τον καιρό, λίγο πιο αισιόδοξο. Το επόμενο σύγκλι θα είναι λίγο πιο αισιόδοξο, πιο δυναμικό, πιο καλοκαιρινό.